Έντονη κριτική για την πολιτική της κυβέρνησης ασκήθηκε στην Λαϊκή Συνέλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή Διάσωσης του Νοσοκομείου Αμαλιάδας με θέμα το νοσοκομείο μαζί με φορείς της πόλης. Η 1η Απρίλη είχε έντονο συμβολισμό, επειδή όπως τόνισαν οι φορείς της περιοχής, τα ψέματα τελείωσαν. Ήταν ένα κάλεσμα για να υποθούν αλήθειες για το νοσοκομείο. Με το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας Κώστα Διαμαντόπουλο να βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο, καθώς καταγγέλθηκε ως αναξιόπιστος για συζήτηση και υπονομευτής του νοσοκομείου που διαψεύδει τον Πρωθυπουργό. Πώς θα πιστέψουμε τους κυβερνητικούς βουλευτές οι οποίοι μας λένε το νοσοκομείο αναβαθμίζεται και αναβαθμίζεται, πώς αναβαθμίζεται? Μάλιστα, ένας γιατρός στο νοσοκομείο πριν από λίγη ώρα, Σταύρος Ανατάρας, είπε το εξής. Όχι, εμείς λέει δεν θέλουμε αναβάθμιση στο νοσοκομείο, υποβάθμιση θέλουμε όπως ήμασταν. Και έχει δίκιο να είναι ένα νοσοκομείο όπως ήμασταν, που λειτουργούσε με τους γιατρούς που είχε. Και έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον αναξιόπιστο κύριο διοικητή, που για μας έχει αξιοθρήκητο να προσπαθεί μέσω διαφόρων να πείσει τον κόσμο ότι έχουμε όλοι άδικο. Όλη η Βόρεια Ηλία έχει άδικο πλην αυτού. Άρα, ζήτημα πρώτον, και το θέτουμε και στους κυβερνητικούς βουλευτές, ότι η επικοινωνία και συζήτηση με τον κύριο Διαμαντόπουλο δεν έχουμε. Με ποιον θα έχουμε? Προφανώς με τον κύριο Κουσούρη, τον οποίο καταρχάς εμπιστευόμαστε. Έχει μία φορά στις άπειρες μας διώξεις εδώ, του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας πει αν αυτά που λέμε είναι χαζομάρια. Ή αν αυτά είναι υπερβολές, ή αυτά δεν ισχύουν, τι ισχύει, τι ισχύει. Το θεωρούμε υπονομευτή του νοσοκομείου και θα καταγγελθεί δημόσια. Δεύτερον, απαιτούμε την αποπομπή του από διοικητής. Τρίτον, θα καταγγείλουμε δυστυχώς, κυρία Γεωργοπούλου, τους κυβερνητικούς βουλευτές, εάν συνεχίσουν τη στήριξη του διοικητή, ο οποίος έχει βάλει σκοπό να κλείσει το νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Διαφορετικά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, θα διαχωρίσετε τη θέση σας από το συγκεκριμένο. Παιχνιδάκια πια με την πόλη και την Βόρεια Ηλία δεν υπάρχουν. Οι κινητοποίησεις, τις οποίες προσανατολίζεται η Επιτροπή Διάσωσης του Νοσοκομείου, θα αφορούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου, τοποθέτηση αφισών και πανό σε όλη τη Βόρεια Ηλία, που θα καταγγέλουν την κυβερνητική τακτική, κλείσιμο των γραφείων των βουλευτών αλλά και των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, με ενδιαφέρον αναμένεται η συνάντηση της ερχόμενης Παρασκευής στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια στην Πάτρα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Θα πρέπει και εσείς να εισπράξετε τη δυσαρέσκεια, όπως εισπράττουμε και εμείς αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Εγώ ξέρετε, γιατρός είμαι, να ρωτήσω, ξέρω που θα πάω. Ο πολίτης του ξέρει που θα πάει. Θα απευθύνεται στα πολιτικά γραφεία και στους εκάστοτε βουλευτές που θα νοσηλευτεί. Αν νοσηλευτεί. Έτοιμο που αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης είναι να λειτουργήσει το νοσοκομείο με ανεξάρτητη διοίκηση, ενώ ο Δήμαρχος Ηλίδας πρότεινε να φτάσουν μέχρι τον αποκλεισμό του Υπουργείου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αιτήματα του λαού της περιοχής. Απαιτούμε πλέον, απαιτούμε να γυρίσει ο να γυρίσουν πάλι να λειτουργήσουν το νοσοκομείο μας. Η πολιτική ηγεσία μας λέει ότι θέλει να το αναβαθμίσει. Κυρία Σαντάρη, πέστε τους, δεν θέλουμε να αναβαθμίσει. Θέλουμε αυτό που είπε ο Ναταράς, η υποβάθμιση, να ξαναγυρίσουμε εκεί που είμαστε, για να λειτουργούμε. Διότι έτσι, βαφτίζοντας το κλείσιμο αναβάθμιση, οδεύουμε καθημερινώς προς το οριστικό λουκέτο. Μέσα στις προτάσεις που θα κατατεθούν, παρακαλώ, θα μπει και η πρότασή μου, για να πάμε πλέον όλοι σύσσωμοι να αποκλείσουμε το Υπουργείο. Μια μέρα, δύο μέρες, μέχρι δώσει το δύο στιγμός οι αποφάσεις του να εφαρμοστούν. Κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους που βλέπουν μέρα με τη μέρα το νοσοκομείο να αποδυναμώνεται, ενώ συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία γιατρού που κατέδειξε την αγωνία να κρατηθεί στη ζωή ένας πολίτης την ώρα που η υπερπροσπάθεια κάποιων συγκρούεται με συμφέροντα και μεθοδεύσεις. Το πουλάνε από μέσα κλείνει το νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή μιλάω, τρέμω. Γιατί με αφορμή αυτό που είπαν και ο κύριος Τσαούσης και ο κύριος Δούγας και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ένα παλικάρι ζει. Ζει από τα χέρια μας, γιατί κάποια κυρία Καραβάνη, κάποια κυρία Καραβάνη, αν είσαι συλλόγος, η μοναδική που έχει μείνει σε αυτό το νοσοκομείο, και ένας γιατρός που εφημέρεται και λέγεται Δημητρόπουλος Βαγγέλης, και τον λέω σας παρακαλώ, δεν είναι μια αυτολόγηση, μακριά από μένα αυτό το πράγμα.
πύργο. Δεν φταίει μόνο το νοσοκομείο που είναι άχρηστο ένα σύστημα. Θα σας πω αυτό που δεν θα το κάνει ποτέ κανείς σας. Αυτός ο άνθρωπος αγνοούσε ότι είχε κάποια βαριά άλλη άρρωστια. Καθοδό προς τον πύργο στην κατηφόρα, το ασθενοφόρο ξέρει να αποξυγώνω. Τον αναπνευστήρα το πήρα εγώ, τα πνευμόνια μου. Ξέρω το αποτέλεσμα. Με ειδοποίησε την άλλη μέρα ότι είμαι πλέον φορέα συμπαθή και δασέ. Γιατί για να ζεις ένας άνθρωπος. Αυτό το νοσοκομείο για τον καθένα. Ένα κρατάω. Αυτό μόνο και θα τα αναξιώσει να ζήσω. Ζω αυτή τη στιγμή ότι αναπτύσσεται μέσα μου ο ηλικιός στη συμπαθή και δασέ. Για αυτό το νοσοκομείο. Όχι μόνο όσοι δουλεύουμε στο νοσοκομείο και όσοι προσπαθούμε να το κρατήσουμε ζωντανό, αλλά και όλοι εσείς που σήμερα εδώ με την παρουσία σας δηλώνετε την αντίθεσή σας με τις πρακτικές κοροϊδίας όλων των διορισμένων υπαλλήλων της πολιτικής ηγεσίας. Αφήνω εκτός του χαρακτηρισμού τους εκλεγμένους βουλευτές και την ηγεσία του Υπουργείου, καθώς αδυνατώ να πιστέψω ότι συμμετέχει σε αυτόν τον εμπειρμό ή ότι στερείται τη συνέστηση της λαϊκής ετοιμιγορίας. Εμείς αυτό που θέλουμε τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων. Είναι η ώρα των κινητοποιήσεων. Δεν μπορούμε να μένουμε πια σε έολες σκέψεις και έολες εξαγγελίες. Συγκεκριμένα, θέλουμε πλάνο λειτουργίας, θέλουμε εφημερίες, θέλουμε εισαγωγές, θέλουμε ζωή του νοσοκομείου. Οι φορείς της περιοχής εξέφρασαν την αγωνία τους και κατέθεσαν προτάσεις. Εδώ είμαστε μάρτυρες ενός κουκλοθέατρου. Συγγνώμη για την έκφραση. Άλλα λέει η Αθήνα, άλλα λέει η Πάτρα, άλλα λέει ο διοικητής και στο ενδιάμεσο όλα ανατρέπονται. Ποιος δεν θέλει να δουλέψει στο νοσοκομείο, ο κύριος Διαμαντόπουλος? Αν δεν θέλει ο κύριος Διαμαντόπουλος, τι κάνουν οι βουλευτές γιατί κάνει πολιτική ηγεσία? Εάν δεν θέλει η πολιτική ηγεσία να δουλέψει στο νοσοκομείο, γιατί κατά το Διαμαντόπουλο? Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι, θα έπρεπε οι βουλευτές και οι τρεις κυβερνητικοί να είναι κάθε μέρα στο Υπουργείο και να πετούν για απλούς για να μπορέσει να δουλέψει στο νοσοκομείο. Και όχι όπως τους είπαμε να παρατηθούν, να πιάσει στα χέρια μου ποιος είναι εγώ που θα μπορεί να παρατηθεί. Πρέπει να καταλάβετε. Συζητήθηκε ενώπιον του Περιφερειάρχη και ζητήθηκε να κλειστεί ένα ραντεβού. Στην έκτη είπε με τον Γενικό Γραμματέα και παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Αυτό καθορίστηκε για την Παρασκευή. Σε αυτό περιμένουμε επίσημα απαντήσεις. Για την ισόρροπη και ισότιμη καταναλωτική ευκαιρία. Για την επαρκή στελέχωση των κλινικών των νοσοκομείων και την ολοκλήρωση των αποσπάσεων ώστε να επιστρέψουν και να καταλάβουν τις θέσεις στους γιατροί. Άκουσα προηγουμένως και γι' αυτό είπα ότι απεκδίωμε τον ρόλο του υποψήφιου Περιφερειάρχη. Δεν θα μιλήσω έτσι. Άκουσα ότι υπάρχει δέσμευση του Υπουργείου και του Υπουργού και της κυβέρνησης ότι το νοσοκομείο θα λειτουργήσει και θα αναβαθμιστεί κιόλας. Φοβάμαι ότι όλα τα άλλα είναι περιττά. Με συγχωρείτε, πρόεδρε. Γιατί δεν εφαρμόζεται αυτή η απόφαση? Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορώ να μην σας πω, σαν γιατρός, ότι υπάρχουν στην Αμαλιάδα άνθρωποι που ζουν ακόμα, που ζουν και δραστήριοι κιόλας, και όμως είχαν έρθει στο νοσοκομείο πεσμένοι κάτω με ανακοπή που αν δεν υπήρχαν γιατροί και προσωπικό δεν θα ζούσαν σήμερα, δεν ζούνε σήμερα. Είναι και αυτό το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κινείται μέσα σε μια γενικότερη πολιτική στον τομέα της υγείας και πρόνοιας, πολιτική που δεν έχει ξεκινήσει με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά πολιτική η οποία ξεκίνησε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή βέβαια κυβέρνηση με θρησκευτική ευλάβεια τι κάνει, υλοποιεί αυτή την πολιτική. Το διατάφτα είναι πως βλέπω από σήμερα, από αύριο, με έναν διαρκή αγώνα, με όλους τους συντελεστές, που πρώτο είναι το νοσοκομείο, δεύτερος είναι ο Δήμος. Ο Δήμος είναι οι δημότες, οι 30.032 ψυχές αυτού του Δήμου, συν των υπολείπων Δήμων που θα εξυπηρετούν εκεί. Ναι, άνοιξε ένα παράθυρο με τον περσινό νόμο, να μπορεί ο Δήμος για τις εκπροσώπησεις του να συμμετέχει στα νοσηλευτικά του ιδρύματα. Και τρίτη, είναι οι διαχρονικοί αιμοδότες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι οι λεγόμενοι δωρητές. Το βασικό αίτημα που θα πρέπει να υιοθετηθεί από την κινητοποίησή μας είναι η νομοθέτηση ξεχωριστού νομικού προσώπου νοσοκομείου Αμαλιάδας
με δικιά του διοίκηση. Όλες οι ορολογίες ότι θα κάνουμε προσπάθειες, θα κάνουμε ραντεβού με υπουργούς, θα κάνουμε ραντεβού με την έκτη ΥΠΕ, θα κάνουμε συζητήσεις κτλ. Είναι σαν να πετάμε την μπάλα στην κερκίδα. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο της αξιοποίησης και προστασίας του νοσοκομείου της Αμαλιάδας, τα πολιτικά συμφέροντα και οι πολιτικές θέσεις πρέπει να υποχωρούν. Ένα νοσοκομείο ανεβαίνει ή κατεβαίνει στη λειτουργία του με κυβερνητική ευθύνη. Και εδώ υπάρχει κυβερνητική ευθύνη. Υπάρχει απόφαση υπουργού που δίνει κατεύθυνση στον εντελώμενο διοικητή, αλλά η πολιτική δεν φτάνει κάτω. Εδώ κάτι συμβαίνει και αυτό μπορεί να το ξεσκεπάσει μόνο ο λαϊκός παράγοντας. Το μήνυμα που θα σας δώσω από την ΑΧΕΠΑ και από το, την Πανελλαδική Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδάς είναι ότι το νοσοκομείο Αμαλιάδος εμείς του δώσαμε ζωή και αν χρειαστεί μόνο εμείς θα του λυπάμε και κανένας άλλος. Η βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευγεωργοπούλου Σαλτάρη, που παραβρέθηκε στη Λαϊκή Συνέλευση, τόνισε από τη μεριά της τις ενέργειες που έχουν γίνει, οι οποίες παραδέχθηκε ότι δεν είχαν ως τώρα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Νομίζω ότι παρόλο που είπαμε σε μία τέλος πάντων σύμπνοια να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούν να προχωρήσουν διάφορα θέματα, δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά. Νομίζω ότι με την ηγεσία κάτω από την καθοδήγηση του καινούργιου υποδιοικητή, ο οποίος έχει τη γνώση και σε πάρα πολλές συσκέψεις ήταν παρόν και γνωρίζει τα θέματα, δεν θέλει πίστοση χρόνου δηλαδή για να ασχοληθεί με αυτά, νομίζω ότι πρέπει να βγουν κάποια θέματα επιτάπητος. Αυτά σε θεσμικό επίπεδο που μπορώ να σας μεταφέρω εγώ, που κάνουμε προσπάθειες και περιμέναμε έναν αναισθησιολόγο και έναν καρδιολόγο, γνωρίζω ότι τον Ιούνιο θα έρθουν στην Αμαλιάδα. Υπήρξε μια χρονοβόρος διαδικασία με μια επιστημονική επιτροπή που δεν είχε απαρτία, δεν συνεδρίασε. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Όταν θέτουμε, φωνάζουμε και πιέζουμε. Δεν θα πω να πω ποτέ, ούτε κατόπιν ενεργειών, ούτε τίποτα. Σας λέω πως είναι τα πράγματα, μια και πρέπει εδώ ο ένας να κοιτάει στα μάτια των άλλων και να λένε αλήθειες.